Παρ' όλα αυτά, ο δικαιόχρονο του Βορρά συνεχίζει την ενίσχυσή του με τα γραφικά. Χθες ανακοινώθηκε ο Τσούμπα Ακπομ, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα μετά από ένα χρόνο. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο έκανε την ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Βλέπουμε τα πλάνα. Ουσιαστικά λέει ότι ο στράικερ της ομάδας βρέθηκε. Αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία ακόμα αγνοούνται. Είναι ουσιαστικά μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με το Χαμόγελο του Παιδιού, mm-hmm. αλλά και την International Center of Missing Exploited Children και την ομάδα της Ρώμα στην Ιταλία. Ουσιαστικά είναι μια καμπάνια του Football Cares. Προσπαθούν οι άνθρωποι μέσα από τις ομάδες που προβάλλονται πάρα πολύ ουσιαστικά να δώσουν βήμα ώστε να βρεθούν τα άτομα τα οποία αγνοούνται. Και να ξαναδούμε τις φωτογραφίες των παιδιών αυτών και των ανθρώπων που αγνοούνται, όπως λες. Ναι, και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ επέλεξε αυτόν τον τρόπο ώστε να παρουσιάσει ότι βρέθηκε μένο φορ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται. Και πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Ναι, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και από το τμήμα media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Πολύ συγκλονιστικό το μήνυμα που περνάει. Παρ' όλα αυτά, ο δικαιόχρονος του Βορρά έχει συμφωνήσει με την New York City FC για τον Αλεξάνδρου Μίτριτσα, τον Ρουμάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως ακόμα και σήμερα. Και φυσικά υπάρχει και η συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για τον αριστερό πιστοφύλακα, τον Σίντλεϊ Φερέιρα, ο οποίος θα έρθει ως δανεικός.